Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πυκνοδομημένη με λίγους πράσινους χώρους. Τα ποσοστά πρασίνου της πόλης ανακάτοικο είναι από τα χαμηλότερα των ευρωπαϊκών πόλεων. 2,73 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανακάτοικο είναι ο μέσος όρος στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος. Στο Δήμο Καλαμαριάς, το πράσινο καταλαμβάνει το 9,93% της συνολικής έκτασης του Δήμου, ενώ η έκταση πρασίνου που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο είναι 7,23 τετραγωνικά μέτρα. Μέσα από μια συνολική προσπάθεια αναβάθμισης και πύκνωσης του αστικού πρασίνου, ο Δήμος Καλαμαριάς έχει στόχο να δημιουργήσει δημόσιους χώρους που λειτουργούν ως ζωντανοί οργανισμοί μέσα στην πόλη, συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της κοινωνικής ζωής, αλλά και στην υγεία και ευεξία όλων των πολιτών. Βρισκόμαστε στο πάρκο Olof Palme στη Νέα Κρίνη Καλαμαριάς. Είναι ένα πάρκο που παραδόθηκε ακριβώς τέτοια εποχή πριν ένα χρόνο. Καλλιέργησε και μια νέα κουλτούρα από την εποχή εκείνη και μετά. Θυμάμαι κόσμο να έρχεται στο γρασίδι και να κάνει πικνίκ τον πρώτο καιρό, μαμάδες να ετοιμάζουν φαγητό, τάπερ και γενικά να εισάγει μια νέα κουλτούρα στο σχεδιασμό των πάρκων. Πλέον όλοι, και ούτε εμείς οι γονείς, ούτε και τα παιδιά θέλουν το κατευθυνόμενο παιχνίδι. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε το έδαφος, τις πτυχώσεις του εδάφους, τις φυσικές καμπύλες. Υπάρχει ένα παιχνίδι διαδραστικό με κορμούς ξύλων. Υπάρχει μια τεχνητή λιμνούλα που συλλέγει βρόχινο νερό και στην ουσία δημιουργεί ένα μικρό οικοσύστημα μέσα στο πάρκο. Και προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό το κατευθυνόμενο παιχνίδι ότι εδώ θα παίξεις, εδώ θα κάνεις σουλήθρα, εδώ θα κουνηθείς. Αντίστοιχα με την λογική αυτή του οικοσυστήματος έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να εντάξουμε για χρηματοδότηση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το αισθητηριακό πάρκο ή αλλιώς το sensory park. Είναι ένα πάρκο το οποίο ακριβώς επειδή ενεργοποιεί τις πέντε αισθήσεις, υπάρχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της φύσης. Υπάρχουν αρωματικά φυτά, στο σχεδιασμό υπάρχει ένα στίχος αφής, καλλιέργεια λαχανόκηπου, ενασχόληση με τη γη, το οποίο έχει και πολλές επιπλοτικές δράσεις, όπως ξέρουμε, η ενασχόληση με τη γη, η παρατήρηση με τη γη. Είναι ένα πάρκο το οποίο ενώ προορίζεται για παιδιά που γυτνιάζουν με τις δομές του συνδρόμου Down και της συζωής, για άτομα δηλαδή που έχουν και κάποιες αναπηρίες όσον αφορά την όραση. Παρ' όλα αυτά ευελπιστούμε και η ελπίδα όλων είναι να αποτελέσει ένα κοινό τόπο για να έχουν αυτά τα παιδιά φίλους και έξω από αυτούς τους συλλόγους και έξω από αυτές τις δομές και να συνυπάρξουν όλοι μαζί αρμονικά. Μια μεγάλη φυσική ανάσα για την πόλη αποτελεί η θάλασσα και το ποικιλόμορφο φυσικό οικοσύστημα του θαλάσσιου μετόπου της στον Θερμαϊκό Κόλπο. Η πόλη απλώνεται στο μυχό του κόλπου, αναπτύσσοντας μία ακτογραμμή μήκους 35 χιλιόμετρων περίπου. Από το δέλτα του Αξιού στα δυτικά έως την ακτή Καραμπουρνού στα νότια, το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης συνιστά το κύριο γεωγραφικό της γνώρισμα. Μία διαδρομή με πολλές και διαφορετικές φυσικές ποιότητες. Είναι μεγάλη χαρά μας στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων που συνεργαζόμαστε με το πρόγραμμα URBACT. Αυτό το πρόγραμμα συμπυκνώνει αρκετά από τα ερευνητικά μας ενδιαφέροντα που αποτυπώνονται και σε δύο άλλα ερευνητικά τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στο τμήμα και με τα οποία θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέργειες, περαιτέρω έρευνα και κοινές δραστηριότητες. Το πρώτο από τα προγράμματα είναι το SOS Climate Waterfront, που ασχολήθηκε στο παρελθόν με τη βιωσιμότητα του παράκτιου μετόπου και την τροτότητά του από την κλιματική αλλαγή. Το σημείο αυτό που βρισκόμαστε έχει διενεργηθεί και ένα workshop στο οποίο ασχοληθήκαμε ακριβώς με το παράκτιο μέτωπο της Καλαμαριάς. Και αυτό το σύμφυτο θέμα, το οποίο ξεκινάει από το παράκτιο μέτωπο, αλλά συμπυκνώνει τις λειτουργίες της πόλης και τις λειτουργίες του αστικού σχεδιασμού. Το δεύτερο πρόγραμμα με το οποίο θα μπορούσαν να υπάρχουν συνέργειες είναι το HERSUS. Το ακρόνυμο του προγράμματος περιλαμβάνει το Heritage και το Sustainability, όπου πάλι στο συγκεκριμένο χώρο που βρισκόμαστε σήμερα συμπυκνώνονται αυτές οι αξίες, τόσο στον κελάριο όρμο με τις αρχαιότητες που υπάρχουν εκεί, όσο και με τα κτίρια ιστορικού ενδιαφέροντος που πλαισιώνουν τη συγκεκριμένη τοποθεσία, με αποτέλεσμα να αποτελούν ένα γόνιμο πεδίο μεταξύ περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίων και δημόσιου χώρου, κάτι το οποίο δεν έχει τεθεί τόσο στοχευμένα στο παρελθόν και το οποίο στοχεύουμε να αναπτύξουμε μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις και μέσα από ερευνητικό έργο.
Η νέα παραλία της Θεσσαλονίκης είναι μια στενή λωρίδα δημόσιου χώρου, ένας παραλιακός περίπατος έκτασης περίπου 5 χιλιόμετρων. Μετά την ανάπλασή της που ξεκίνησε το 2014 και ολοκληρώθηκε το 2016, αποτελεί τον πιο δημοφιλή δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης. Το πράσινο για μας, για τον Μπερνάρ Κουόμο και εμένα, είναι ένα πραγματικά δομικό στοιχείο στην διαμόρφωση του δημόσιου χώρου και γενικότερα των πάρκων. Πρόσφατα σε ένα διαγωνισμό για το θαλάσσιο μέτωπο της Πάτρας αποκλειστήκαμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή η κριτική ήταν ότι υπερβάλλουμε σε σχέση με το δομικό στοιχείο του πρασίνου. Στη Νέα Παραλία η πρότασή μας περιλάμβανε κυρίως τα λεγόμενα πράσινα δωμάτια, δηλαδή το δομικό στοιχείο ήταν το πράσινο δωμάτιο, το θεματικό περιεχόμενο αυτών των πάρκων. Οι αρχιτέκτονες της νέας παραλίας επεδίωξαν και πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα δημόσιου τόπου που συνδυάζει τη δυναμική του νερού και την εξωστρέφεια του ανοιχτού θαλάσσιου ορίζοντα με τα πλεονεκτήματα μιας σειράς πράσινων δωματίων κήπων με ποικίλα φυσικά μικροπεριβάλλοντα. Τα ονόματα των κήπων αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά τους. Ο κήπος του απογευματινού ήλιου, ο κήπος της Μεσογείου, ο κήπος του Ίσκιου, ο κήπος των εποχών. Στο πλαίσιο του RiConnect Urbact εργαζόμαστε για να αναδείξουμε την ανάγκη αξιοποίησης των ανενεργών τόπων και την επανένταξή του στον αστικό ιστό. Η ανάδυση νέων χώρων που να λειτουργούν ως οικοσυστήματα αστικής ζωής σε τοπικό και μητροπολιτικό επίπεδο και η διασύνδεσή τους με όρους βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για τη Θεσσαλονίκη. Thank you.